Ένα ανθρώπινο δράμα ανέδειξε η φωτιά στο σπίτι που βλέπετε στη συνοικία του Ξηροκάμπου στη Νέα Ιωνία. Για τρίτη φορά μέσα σε λίγα χρόνια, το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου που ανήκει σε 60χρονη τυλίχθηκε στις φλόγες, οι οποίες αυτή τη φορά προκάλεσαν σοβαρές ζημιές και σε διπλανά διαμερίσματα, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι ενίκοι να ξεσπάσουν κατά της γυναίκας. Καμιά μέρα θα σε βρουν και σένα, Τέζα. Τα προσέχουν αυτά. Αντί να πάνε στην πυροσβεστική τηλέφωνο, τα μαγειρεύουν και φεύγουν ή κοιμούνται. Δεν κοιμόμουν, ήταν ένα μέρο που πετρούκα. Την πρώτη φορά πώς πήρες πάλι. Εγώ γιατί δεν παίρνω. Η μάνα μου γιατί δεν παίρνει, που είναι μεγαλύτερα από σαν 86 χρονών. Έλεος. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού είχε, όπως λέει, ανάψει τη σόμπα και το πετρογκάζ, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Ήταν αναμένη σόμπα μέσα στο σαλόνι. Και ήταν και το πετρογκάζ στην κουζίνα αναμένο και κάνανε ένωση. Σόμπα με πετρογκάζ και έγινε ανάπλεξη. Δεν πρόλαβα ούτε καν. Μόλις άκουσα ένα μπαμ, τρέχω μέσα και τι να δω, είχε πάρει φωτιά το σαλόνι. Παίρνω κουβά, ρίχνω με νερό, δύο κουβάδες νερό, γλίστρωσα, έπεσα κάτω, χτύπησα, δεν πρόλαβα. Με το ζόρι άνοιξα την πόρτα, δεν μπορούσα να ανοίξω την πόρτα. Έχει πάρει και άλλες φορές φωτιά το σπίτι σας. Ναι, έχει πάρει. Τι έχει συμβεί? Τις δύο φορές πήρε από κεριά. Και την τρίτη φορά που αναμένω καντιλάκι. Η γυναίκα έχει προβλήματα, δεν ξέρω τι είναι. Εγώ δεν κάθομαι από εδώ, κάθομαι από εκεί μεριά. Αλλά είναι η τρίτη φορά που γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά η γυναίκα, την είδατε, πού είναι, κάπου από εδώ. Δεν ξέρω, έχει προβλήματα να τη βάλουν σε μια κλινική και να μην την ξανα... να την κάνουν καλά και ύστερα να βγει. Τι πού να πάει να μείνει εδώ πέρα. Έχει και φιάλης μέσα. Αν έκανε μια φιάλη, μια έκρηξη, τι γινόταν εδώ τώρα? Η πυροσβεστική πρίσα του Βόλου με 3 οχήματα και 10 άνδρες έσπευσε στο σημείο προκειμένου να περιορίσει τη φωτιά προτού εξαπλωθεί και στα υπόλοιπα διαμερίσματα. Η 60χρονη ένικος του διαμερίσματος που παραδόθηκε στις φλόγες κοιτούσε σοκαρισμένη το σπίτι της να καταστρέφεται για τρίτη φορά μέσα σε λίγα χρόνια. Μιλώντας στην TRT, ζήτησε βοήθεια καθώς είναι αδύνατο να μείνει στο καμένο διαμέρισμα. Θέλω να καταγραφεί αυτό γιατί θέλω να πάω στο σπίτι των αστέγων. Δεν μπορώ να μείνω εδώ. Έχουν καεί τα πάντα μέσα. Χαρτιά, έγγραφα, τα πάντα, όλα έχουν καεί.